Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Ανέστης δείχνει το σκληρό του πρόσωπο για ακόμη μια φορά, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την ευτυχία και το μωρό της. Ο αδίστακτος εγκληματίας το ρίχνει ξανά στο ποτό και φτάνει έξω από το σπίτι της ευτυχίας εξοργισμένος. Μόλις την αντικρίζου θυμάται ότι τον πρόδωσε και τη ορμάει, το ποτό δεν τον αφήνει να σκεφτεί λογικά. Η ευτυχία προσπαθεί να αμυνθεί, να τον διώξει από κοντά της, να σώσει την ίδια και το παιδί της. Βέβαια ο Ανέστης δεν σκέφτεται ούτε την ίδια την ευτυχία ούτε το μωρό της, της επιτίθεται πολύ άσχημα με αποτέλεσμα η ευτυχία να πέφτει στο έδαφος. Όλα γύρω της σκοτεινιάζουν και ο πόνος που νιώθει είναι τεράστιος. Από την μοιραία αυτή επίθεση η ευτυχία χάνει το μωρό της ενώ ο Ανέστης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το συγκεκριμένο συμβάν. Όλοι είναι σοκαρισμένοι από το κακό που βρήκε την καημένη την ευτυχία. Τώρα μένει να σταθεί ξανά στα πόδια της και να ξεπεράσει το τεράστιο σοκ. Ο Αποστόλης καραδοκεί στη γωνία με σκοπό να κάνει τον Ανέστη να πληρώσει για το κακό που έκανε. Πλέον κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει να πάρει στα χέρια του την εκδίκηση που αναζητά τόσο πολύ. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.